Σάββατο πρωί, 12 η ώρα, την Νησία Αυστραλία, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Το παγκόσμιο κύπελλο θα το ζήσεις με τις καλύτερες αποδόσεις που είχε ποτέ από το πάμε στοίχημα στα καταστήματα του ΟΠΑΠ. Καταλαβαίνω τον μπρος γκρεμός και το πίσω ρέμα. Πιστεύω ότι είναι οι ομάδες που θα δούμε τελικά πόσο πραγματικά καλές μπορεί να είναι, γιατί οι Αυστραλοί φάγανε 4 από την Γαλλία. Τι να τους πεις. Ιτήθηκαν βαριά από τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Το goal-goal φαντάζει μια εξαιρετική επιλογή. Εγώ τους περιμένω καλύτερους. Πολωνία, Σαουδική Αραβία, το μεσημέρι στις 3. Ποιο θα το έλεγε. Οι Σαουδαράβες πρώτοι. Η Πολωνία με τον ένα βαθμό. Περιμένω ξανά τη Σαουδική Αραβία να έχει αυτή την θαραλέα αντιμετώπιση με την άμυνά της ψηλά. Γιατί να μην έχει τώρα απέναντι στην Πολωνία. Μην το συζητάμε. Ο Λεβαντόφσκι ψάχνει ακόμα, έχασε μέχρι και πέναλτι το πρώτο του γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Αν το επαναλάβουν οι Σαουδάραβες και αν οι Πολωνοί έχουν την ίδια δυσκολία στο να παράξουν, νομίζω ότι το under 2,5 είναι μια πολύ σωστή επιλογή. Ματσάρα στις 6 ώρα μετά Γαλλία-Δανία, με τους Γάλλους να θεωρούνται ένα από τα φαβορί για να προχωρήσουν και η Δανία κλασική δύναμη των Μουντιάλ και των Euro. Δεν περιμένω τους Γάλλους να κάνουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή να πάνε ξανά σε μια τέτοια τόσο εμφατική καλή εμφάνιση. Θα τους παραδεχτώ να το καταφέρουν, γιατί οι ευρωπαϊκές ομάδες δεν είναι τόσο εύκολες. Ναι, γιατί κλειδώνουν τρόπο να έχει και την πρόκληση. Μαζί σου, απλώς θέλω να πω ότι okay, η Δανία χάσε τον Τιλέινι, έχει ζητήματα. Δεν είναι ομάδα σαν τις υπόλοιπες, σαν την Αυστραλία, την Κωνσταντίνα, να πάρει να τους βάλει τώρα 4 γκολ. Παρ' όλα αυτά, συνολικά ο Άσος και το over 2,5 γκολ της Γαλλίας, το καταλαβαίνω ότι είναι λογική επιλογή για τον κόσμο μετά από αυτά που είδαμε από τους Γάλλους στο πρώτο παιχνίδι τους. Και το Σάββατο. Αργεντινή το βράδυ, 9 η ώρα, Αργεντινή-Μεξικό. Εκεί βλέπεις το μάτς και λες τι θα γίνει. Η Αργεντινή, ο Μέση παίζουν παπ, το τελευταίο τους κέρμα για να προκριθούν. Κορώνα γράμματα, ο θάνατός σου, η ζωή μου απέναντι σε μία από τις πιο δύσκολες ομάδες που μπορεί να βρεις απέναντί σου σε Μουντιάλ. Όταν χρειάζεσαι πράγματα, γιατί το να κερδίσεις το Μεξικό είναι ούτως ή άλλως δύσκολο, αλλά πόσο μάλλον όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο όπως είναι αυτή τη στιγμή. Η Αργεντινή, μιλάμε για ένα τεράστιο παιχνίδι. Το πρώτο δεν χάνεται για μένα παιχνίδι του Μουντιάλ. Το πρώτο παιχνίδι που πες αυτό δεν γίνεται να το χάσεις, είναι αυτό. Πάμε ό,τι και να κάνεις, πρέπει να το δεις. Πάμε γκολ, αφού πρόκειται για ένα παιχνίδι με δύο ιδιαίτερα επιθετικές ομάδες.